Κύριε Υπουργέ, κάθε εβδομάδα συζητάμε για προβλήματα και σοβαρές ελλείψεις σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας στα νησιά. Πράγμα που αποδεικνύει ότι η γαλάζια ελευθερία δεν χτίζεται μόνο με τους εμβολιασμούς. Γιατί οι νησιώτες παραμένουν όμηροι ενός συστήματος υγείας που δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη και φροντίδα, όχι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά ούτε καν στα στοιχειώδη. Έτσι πλέον έχει γίνει κατ' επίγον και το θέμα της επικίνδυνης υποστελέχωσης του νοσοκομείου Ρόδου και αναγκαίο το να καλυφθούν όλες οι θέσεις με μόνιμο προσωπικό. Ξέρετε καλά ότι στον οργανισμό του νοσοκομείου Ρόδου για να λειτουργήσει με ασφάλεια η χειρουργική μονάδα προβλέπονται 10 αναισθησιολόγοι. Αυτή τη στιγμή από τους 3 αναισθησιολόγους που υπηρετούν, αριθμός ήδη πολύ μικρότερος από τον αναγκαίο, έχει μείνει μόνο ένας μετά την παρέτηση ενός και λόγω της ασθένειας του δεύτερου. Υπό αυτές τις συνθήκες η λειτουργία του νοσοκομείου έχει γίνει σχεδόν, του χειρουργείου έχει γίνει σχεδόν αδύνατη ακόμα και για τα επίγοντα περιστατικά. Με βάση λοιπόν αυτά, αποτελούν τουλάχιστον πρόκληση οι δηλώσεις του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ σε πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί, ο οποίος ουσιαστικά έδειξε ως λύση στο πρόβλημα της έλλειψης αναισθησιολόγου την εγκύκλιο με βάση την οποία έχει επιβληθεί η μείωση των τακτικών χειρουργείων, επιμένοντας την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης για την υγεία, πρότεινε ως επόμενη λύση τη μεταφορά από τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία Πειραιά και Αθήνας. Κατά τα άλλα, βέβαια, διαβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου λειτουργεί καλά σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία των νησιών, που είναι σε χειρότερη κατάσταση. Και εμείς αναγνωρίζουμε ότι αυτή σίγουρα είναι μια βολική σύγκριση, όμως θα σας προτείναμε να μην την επαναλάβετε και εδώ μέσα, γιατί εκτός από ομοίη επιβεβαίωση της κατάστασης της οποίας επικρατεί στις δομές υγείας των νησιών, είναι και τουλάχιστον αναντίστοιχη με τις απαιτήσεις όταν μιλάμε για ένα νοσοκομείο που πέρα του μονίμου πληθυσμού χρειάζεται να περιθάλπτει και τους 200.000 τουρίστες που περνάνε τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί. Με βάση λοιπόν και την περίοδο και τις συνθήκες της πανδημίας, αυτή η υποστελέχωση στο νοσοκομείο της Ρόδου αποτελεί έγκλημα. Σας ρωτάμε λοιπόν ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο με αναισθησιολόγους και να λειτουργήσουν με ασφάλεια και τα τακτικά και τα έκτακτα χειρουργεία. Και βέβαια να στελεχωθεί με όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το νοσοκομείο και να μονιμοποιηθούν άμεσα οι επίκουροι γιατροί όλων των τμήματων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κομνηνάκα, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω καταρχάς το εξής. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του Εθνικού Σύστημα Υγείας λειτουργούν με ασφάλεια. Δεδομένου των συνθηκών. Ελλείψεις υπήρχαν και υπάρχουν. Το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις. Δεδομένων όμως των αριθμών, δεδομένων του προσωπικού που έχουμε στη διάθεσή μας, λειτουργούν με ασφάλεια οι υγειονομικές μας δομές. Και ενισχύσαμε όλες τις δομές την περίοδο της πανδημίας. Το έχουμε πει ότι μας δόθηκε ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Και να θυμίσω ότι ειδικά για το ιατρικό προσωπικό έχουμε μέχρι στιγμής δημοσιεύσει 4 προκηρύξεις συνολικά 2.364 θέσεων γιατρών σε διάφορες ειδικότητες και συνεχίζουμε μέσα τον Ιούνιο με την προκήρυξη 600 ακόμα θέσεων ιατρικού προσωπικού. Για δε το νοσοκομείο της Ρόδου έχουμε συνολικά προκηρύξει 29 θέσεις, από τις οποίες οι 23 αφορούν τις 3 προκηρύξεις του 2020 και οι 6 την προκήρυξη του Φεβρουαρίου του 2021. Και από τις 3 προκηρύξεις θέσεων του 2020 έχουν διοριστεί στο νοσοκομείο της Ρόδου 12 γιατροί, 4 βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης του διορισμού του στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναμένονται οι διορισμοί τους στις επόμενες ημέρες. Και ειδικά στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, όπου πράγματι υπάρχει πρόβλημα, όχι μόνο στη Ρόδο, σε όλη την επικράτεια. Έχουν προκηρυχτεί 5 θέσεις, 2 σε βαθμό επιμελητή Β, 2 σε βαθμό επιμελητή Α και 1 σε βαθμό διευθυντή, εκ των οποίων 2 υπήρξαν άγονες και 2 ολοκληρώθηκαν με διορισμό και 1 αναμένεται να ολοκληρωθεί και αναμένεται η ανάληψη των καθηκόντων του αναισθησιολόγου τις επόμενες ημέρες. Στο νοσοκομείο Ρόδου πράγματι φύσατε θέμα με τη στελέχωση αναισθησιολόγους. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε ούτε παραιτήσεις,
ούτε να μην δίνουμε τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες στο προσωπικό. Και για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Πρώτον, στον διορισμό αναισθησιολόγου από θέση που προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2021. Το ΦΕΚ διορισμό έχει διοριστεί και αναμένεται η ανάληψη υπηρεσίας σε επόμενες ημέρες. Δεύτερον, υλοποιήθηκε από τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας σχέδιο μετακινήσεων αναισθησιολόγων από άλλα νοσοκομεία για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Τρίτον, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία, βρισκόμαστε σε αναζήτηση αναισθησιολόγων για μόνιμων ή και επικουρικών θέσεων ή κάλυψη θέσεων από ιδιώτες γιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Και γνωρίζουμε ότι η ειδικότητα της αναισθησιολογίας είναι μια ειδικότητα που δεν επιλέγουν οι νέοι γιατροί, με συνέπεια την έλλειψη αναισθησιολόγους. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δίνουμε κίνητρα. Και πρόσφατα νομοθετήσαμε την εξαίρεση των αναισθησιολόγων από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου. Και με τον τρόπο αυτό δεσμεύονται οι νέοι αναισθησιολόγοι και μπορούν ευκολότερα να διεκδικήσουν την είσοδό τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πολύ σύντομα θα είμαστε και σε θέση να νομοθετήσουμε την αναθεώρηση του καθεστώτος των άγωνων περιοχών, δίνοντας επιπλέον κίνητρα, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι είναι συνεχής η προσπάθεια που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να λύνουμε προβλήματα και όχι να τα διονύζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κυρία συνάδελφε. Για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, ακριβώς δεδομένων των συνθήκων, θεωρείτε ότι είναι λύση, είναι ασφαλής λειτουργία των νοσοκομείων για να κλείσετε, να μπαλώσετε μια τρύπα, να ανοίγετε σε διπλανό νησί μια άλλη ή και σε άλλες περιπτώσεις το ίδιο νησί να παίρνετε από τη μία δομή υγείας και να τη μεταφέρετε σε άλλο ξεσηκώνοντας τους κατοίκους της εκεί περιοχής? Είναι λύση που δεν διονύζει το πρόβλημα, αλήθεια, το να μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο οι γιατροί να κάνουν το μπαλάκι του πινκ-πονγκ από το ένα νοσοκομείο στο άλλο? Αναρωτηθήκατε, αλήθεια, τι είναι αυτό που αναγκάζει τους γιατρούς να παρετούνται από μόνιμες θέσεις, να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία? Όταν όχι μόνο το κόστος ζωής στη Ρόδο, για παράδειγμα, είναι πολλές φορές αποτρεπτικό, όμως ο βασικότερος λόγος που αποθαρρύνει ουσιαστικά τους γιατρούς να αναλάβουν ή που οθεί σε παρέτηση, και το παράδειγμα της αναισθησιολόγου που παρετήθηκε στη Ρόδο για να πάει σε ιδιωτική μονάδα υγείας, είναι ενδεικτικό, είναι οι ίδιες οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν, οι κίνδυνοι και το ρίσκο με το οποίο είναι αντιμέτωποι όταν εργάζονται χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς βοήθεια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, με εξαντλητικές συνθήκες και με αναλαμβάνοντας κάθε φορά τον κίνδυνο και για ιατρικά λάθη και άλλα. Όταν, για παράδειγμα, εμείς φυσικά και λέμε ότι δεν θα μπορέσετε και δεν πρέπει να αποτρέπετε, ας πούμε, αναρωτικές άδειες που έχει ανάγκη το προσωπικό, αλλά όταν, για παράδειγμα, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου εργάζεται σε συνθήκες αφόρητες και απάνθρωπης πίεσης, όταν τους οφείλονται 12.000 ρεπό, δεν είναι αναμενόμενο ότι από αυτό η έλλειψη αυτού του πολύτιμου και απαραίτητου χρόνου για την ανάπαυσή τους έχει και συνέπειες στην ίδια την υγεία τους, που τελικά οδηγεί στην ασθένεια πολλών από αυτούς? Άρα, όταν με αυτές τις συνθήκες τελικά τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε μια νόσου και λέτε ότι η λύση είναι να μην γίνονται τακτικά ιατρία, δεν οθείτε την ίδια στιγμή τον κόσμο που έχει ανάγκη να θεραπευθεί, να χειρουργηθεί στις ιδιωτικές, μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και του νησιού αλλά και στην Αθήνα? Άρα δεν επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις συνθήκες να μετατρέπεται, ουσιαστικά να δίνεται έδαφος, να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας, εξαιρώντας, αποκόπτοντας τη δυνατότητα του πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε χειρουργία και σε άλλες αναγκαίες θεραπείες? Γι' αυτό επιβεβαιώνεται ότι η πρόταση που έκανε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ για επίταξη των όλων των ιδιωτικών μονάδων υγείας είναι αυτή που θα βοηθούσε στο να ενταχθούν αυτοί σε ενιαίο σχεδιασμό και για την αντιμετώπιση της πανδημίας και για να μην αποκλείονται όλες οι άλλες αναγκαίες θεραπείες που είναι πολύτιμες, που δεν μπορεί να δίνονται μόνο σε όποιον έχει να βάλει το χέρι στην τσέπη και άνθρωποι να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο όταν στερούνται αυτά.
όταν στερούνται αυτές τις παροχές. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εγκληματική αυτή η πολιτική της υποτιθέμενης αρμονικής συνύπαρξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, που τελικά στερεί αυτή τη δυνατότητα, δυστυχώς όχι μόνο στην περίοδο της πανδημίας, αλλά είναι μια κατάσταση που διαχρονικά τη βιώνουν στα νησιά, που αναγκάζονται μόνο επιπληρωμή να, και όσοι μπορούν να θεραπεύονται για τόσο σοβαρές ασθένειες.